Ένα από τα στολίδια της Αρναίας είναι το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό του 1920. Από πότε λειτουργεί το μουσείο? Το μουσείο μας λειτουργεί από το 1997 με την προσπάθεια των κατοίκων, με την μεγάλη αγάπη των κατοίκων, που ακόμη μέχρι και σήμερα πολλοί είναι αυτοί που φέρνουν ακόμη αντικείμενα. Είναι ένα από τα πιο παλιά αρχοντικά. Ονομάζεται, όπως είδατε και κάτω στην είσοδο που υπάρχει μια ταπέλα, αρχοντικό γιατράδικο. Η ονομασία αυτή έχει πάρθει η κάθε γενιά τότε. Κάθε γενιά έβγαζε και ένα γιατρό. Εξού και το όνομα που είδατε κάτω, γιατράδικο. Περιλαμβάνει το μουσείο μας θεματικές ενότητες. Η κάθε ενότητα έχει να κάνει με τη ζωή των κατοίκων, τα οποία αντικείμενα είναι από το 19ο αιώνα και μετά. Όπως θα δείτε, η φαντουργία, η ξυλουργική, ό,τι έχει σχέση με την οικοκυρά, με το ψωμί, η παραγωγή του ψωμιού, του μαραγκού, πολλά εργαλεία από τον τότε σιδερά. Είναι μια θεματική ενότητα το καθένα. Παρόλη τη φτώχεια τότε που υπήρχε, αν και η Αρναία είναι κωμόπολη, δεν είναι μικρό χωριουδάκι, η κουλτούρα των ανθρώπων, η αρχοντιά τους φαίνεται από το ντύσιμό τους. Και από το στήσιμο που έχουν σε αυτές τις φωτογραφίες. Από το στήσιμό τους, από την κουλτούρα τους, τους βλέπετε μερακλίδες, παρεΐστικες, παρεούλες με τα τσιπουράκια τους, που και η Αρναία παράγει και τσίπουρο, ένα πολύ καλό τσίπουρο, καθαρό τσίπουρο. Και αυτό από μέλι. Βεβαίως από μέλι.